Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωματερίστε γιανοχώρεφα Καλύμνου, συνεχίζει ακόμη και σήμερα να καίγεται και ο καπνός να ανεβαίνει απειλητικό στον ουρανό του νησιού. Αντιμετωπίζουμε πλέον αυτοσαρκαζόμενοι το θέμα με τη χωματερή να καίγεται και να εκπέμπει τον απειλητικό με καρκινογόνες διοξίνες καπνός σε όλο το νησί της Καλύμνου. Συνεδρίασε το Σάββατο στη Σαντορίνη το Διοικητικό Συμβούλιο του Νεοσύστατου Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με θέμα την υλοποίηση του νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων για το Νότιο Αιγαίο. Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Συζητήθηκε το πλαίσιο του σχεδίου που πρέπει να εκπονηθεί εντός των επόμενων 4 μηνών σε αρμονία με το νέο εθνικό σχεδιασμό που θα οριστικοποιηθεί με την επικυρωποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού του Νοτίου Αιγαίου. Το κλείσιμο της ανεξέλεγκτης χωματερής της Σαντορίνη και την εξεύρεση ενδιάμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων έως την υλοποίηση της μόνιμης λύσης, που είναι η κατασκευή σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, προανήγγειλε κατά την επίσκεψή του το Σάββατο 1 Αυγούστου στο νησί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στόχος είναι να κλείσουν και οι 14 σχαδά στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έως το 2022. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, η Σαντορίνη αναδεικνύεται σε πρότυπο νησί για την ανακύκλωση και σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα μέσω της υλοποίησης του προγράμματος που ξεκινά να υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας. Και πρόσθεσε, δεν θέλουμε απλώς να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να στηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια που έχει να κάνει και με το εθνικό μας φιλότιμο. Τον Πρωθυπουργό του Ομόσπονδου Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Φεστιβαλίας, Άρμιν Λάσετ, υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Λάσετ συζήτησαν τα σημαντικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, που στοχεύουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επλήγει από την πανδημία του κορονοϊού. Σε μια συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά και ταυτόχρονα δύσκολη, όπου αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα μια σειρά από κρίσεις και προκλήσεις. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι ως Ευρώπη καταφέραμε και συμφωνήσαμε σε ένα πολύ τολμηρό βήμα σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα προσδοκά να έχει σημαντικά ωφέλη. Ταυτόχρονα είμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να είναι σε αυξημένη εγρήγορση για τους επόμενους μήνες, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown, δεύτερο καθολικό lockdown των οικονομιών μας. Και ταυτόχρονα, ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και πάρα πολύ λόγω χαρτοφυλακίου, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πάντα την πρόκληση των μεταναστευτικών ροών, τις οποίες ως χώρα έχουμε καταφέρει να τις ελέγξουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και χαίρομαι που αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από τη Γερμανία αλλά και από την Ευρώπη συνολικά, καθώς η Ελλάδα δεν φυλάει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά φυλά ταυτόχρονα και τα σύνορα της Ευρώπης. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε και πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και παραγωγική συνομιλία. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, επιτίθεται στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τους ηθηνώντες ότι έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και ακόμη και σήμερα συνεχίζουν την αλλοπρόσαλη πολιτική, ενώ προσθέτει ότι τα έκαναν όλα λάθος και ξαναγυρίσαμε στο σημείο 0 για να καταλήξει ας σταματήσουν τουλάχιστον να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Από αύριο και μέχρι 18 Αυγούστου γίνεται υποχρεωτική η χρήση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους Σωτήρη Τσιόδρα, Βασίλη Κικίλια, Βασίλη Κοντοζαμάνη και Νίκο Χαρδαλιά, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας κατά την ενημέρωση των συντακτών. Από τα στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων εξάγονται κάποια βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η Ελλάδα
έχει πολύ καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Δεύτερον, η Ελλάδα κατάφερε να ελέγξει τα εισαγόμενα κρούσματα από τουρίστες με τα μέτρα που διαδοχικά πήρε στις πύλες εισόδου της χώρας. Τρίτον, εχθρός στη μάχη κατά της πανδημίας παραμένει ο εφησυχασμός στο εσωτερικό και τα φαινόμενα χαλάρωσης που τρέφουν τον κορονοϊό. Τέταρτον, ο εφησυχασμός οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά κυρίως στα αστικά κέντρα. Πέμπτον, η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας. Ενδεικτικά, οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν 13 χθες 2 Αυγούστου, έναντι 11 στις 2 Ιουλίου, 17 στις 2 Ιουνίου, 44 στις 2 Μαΐου και 81 στις 2 Απριλίου 2020. Αντίστοιχα, οι διασωληνωμένοι ήταν 12 χθες 2 Αυγούστου, έναντι 8 στις 2 Ιουλίου, 11 στις 2 Ιουνίου, 37 στις 2 Μαΐου και 92 στις 2 Απριλίου. Έκτον, η κύρια πηγή ανησυχίας για μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα είναι οι χερσαίες πύλες εισόδου από τις οποίες εισέρχονται Έλληνες, έχοντας άδεια διαμονής και ομογενής, καθώς και ο συγχρονισμός σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στη διασκέδαση και στα μέσα μεταφοράς. Έναντι αυτή της κατάστασης, η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης. Καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφώνονται με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς. Ταυτόχρονα, παίρνει συνεχώς νέα μέτρα και αντίμετρα. Ήδη από την Παρασκευή κρίθηκε επιβεβλημένο, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Αφορούν την υποχρεωτική χρήση μάσκας μέχρι το τέλος Αυγούστου σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, ενώ εξαιρούνται οι χώροι εστίασης. Την αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, όπως τα γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, όπως οι άστιγοι και πρόσφυγες, και νοσοκομεία. Τη θέσπιση ορίου 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων και κηδιών, με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών κανόνων. Την απαγόρευση από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου ορθίων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Την παράταση της απαγόρευσης έως τις 31 Αυγούστου των πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων, των μέτρων τήρησης αποστάσεων σε παραλίες, των μέτρων προστασίας σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία, των μέτρων προστασίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και των μέτρων τήρησης αποστάσεων. Και τέλος, την παράταση μέχρι τις 15 Αυγούστου της αναστολής αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, της υποχρέωσης για αρνητικό μοριακό τεστ του PCR 72 ωρών για τους προερχόμενους αεροπορικώς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα της χώρας. Όμως, φροντίζουμε τα μέτρα να συνοδεύονται με αντίμετρα. Για παράδειγμα, η απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα από τις 3 έως και στις 9 Αυγούστου 2020 συνοδεύτηκε με την επέκταση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στους τομείς της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού από 1 έως και 31 Αυγούστου 2020. Έτσι, την ώρα που εξαιτίας των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε τη στήριξη των εργαζομένων στους τομείς της οικονομίας που πλήττονται. Γιατί νοιαζόμαστε για τον κόσμο της εργασίας και γιατί μπορούμε, έχοντας κάνει το προηγούμενο διάστημα συνετή χρήση του Ταμείου του Κράτους για να αντιμετωπίσουμε και τις σημερινές ανάγκες. Από σήμερα ξεκινά σε σταθερή βάση, 3 φορές την εβδομάδα, η τηλεδιάσκεψη για τον COVID-19 με τους επικεφαλείς υγείας και πολιτικής προστασίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι συσκέψεις αυτές θα γίνονται για να καταγράφονται οι εξελίξεις, να αξιολογούνται τα δεδομένα και να αναπροσαρμόζονται κατάλληλα οι δράσεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων από αύριο και μέχρι τις 18 Αυγούστου 2020. Η συμμόρφωση στο μέτρο αυτό είναι κρίσιμη, προκειμένου να μην ληφθούν δραστικότερα μέτρα περιορισμού της πληρότητας των πλοίων. Δεύτερον,
παρατείνεται μέχρι και τις 18 Αυγούστου. Η απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι εργάτες γης που εξέρχονται από τη χώρα δεν έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Όπως στην αρχή, έτσι και τώρα, όλοι μαζί, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτος, θα συνεργαστούμε για να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας με δίκαιο τρόπο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του Αντένα Καλοκαίρι Μαζί, τόνισε ότι η αύξηση της πληρότητας που ανακοινώθηκε ήταν επιβεβλημένη λόγω της τουριστικής περίοδου. Ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε χαλάρωση των μέτρων και μάλιστα οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το λιμενικό θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένοι. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν εφαρμοστούν τα μέτρα, υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης, τονίζοντας πως η στήριξη των μέτρων για τον κορονοϊό θα πρέπει να γίνει δεύτερη φύση σε όλους. Έγινε από το 60 στο 80 και από το 65 στο 85 πήγαμε. Η αύξηση του ποσοστού ήταν επιβεβλημένη για να καλυφθεί η ζήτηση της περίοδου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστά χαλάρωση. Το αντίθετο. Έχει δοθεί ρητή εντολή στα λιμεναρχεία για περισσότερους ελέγχους, τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και μέσα στα πλοία. Το λιμενικό σώμα έχει ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους από τις 20 Ιουνίου και θα συνεχίσουμε με ακόμα πιο αυξημένους ρυθμούς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το όριο πληρότητας δεν δημιουργεί πρόβλημα όταν εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα. Και στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως είδατε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η κεντρική πλειοψηφία του κόσμου εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα. Όλοι κύριε Υπουργέ, φορούσαν μάσκα. Και πρέπει, προσέξτε, πρέπει να γίνει δεύτερη φύση σε όλους μας η μάσκα. Οι αποστάσεις επίσης θα πρέπει να τηρούνται. Και βεβαίως να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο υγειονομικών πληροφοριών. Εάν τηρούμε όλοι τα περιοριστικά μέτρα. Γι' αυτό και ζητάμε βεβαίως και από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να υπάρχει άπλογη συνεργασία. Και επιδεικνύουμε όλοι μας την απαραίτητη ατομική ευθύνη, θα έχουμε και ασφαλή ταξίδια και νησιά χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σκέφτεστε, δεν ξέρω βέβαια, να πάει και στο 100% ή να δούμε καμιά άλλη μείωση εάν τα κρούσματα υπερδιπλασιαστούν. Δηλαδή μήπως πάμε ξανά στο 60%. Προσέξτε, οι αναθεωρήσεις των πρωτοκόλων γίνονται πάντοτε στη συνεργασία με τους δικούς μας επιστήμονες, τους οποίους εμπιστευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που προτρέπω είναι όλοι ανεξαιρέτως να εφαρμόζουμε τα περιοριστικά μέτρα, διότι η προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων των νησιών, των μελών των πληρωμάτων και των επιβατών αποτελεί για όλους μας καθοριστική προτεραιότητα. Και ένα στίχημα νομίζω ότι είναι κιόλας, δεδομένου ότι αυξάνονται και τα κρούσματα. Η καλή εικόνα που έκτισε η πατρίδα μας σε τα κρούσματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμό. Ανοίγει εκ νέου συντόμως η πλατφόρμα του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, που χαρακτήρισε ως τη δυσκολότερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό διαχρονικά τη φετινή και τόνισε πως οι Έλληνες ταξιδιώτες δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της τουριστικής κίνησης οπουδήποτε και αν βρεθούν στην επικράτεια. Ξέρετε τι κρατάω από τη σημερινή ημέρα, γιατί το έχω δει και σε αυτή τη σύνδεση και με το ρεπορτάζ των υπολείπων συναδέλφων. Ότι φαίνεται πως την παρτίδα θα τη σώσουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή γιατί δεν σώζεται φέτος η παρτίδα, η τουριστική τουλάχιστον, στο βαθμό που θα θέλαμε, θα τη σώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν δείξει, είτε επιλέγοντας νησιωτικούς προορισμούς, είτε κάποια άλλα μέρη στην ενδοχώρα που επιλέγουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους, είναι αυτοί που κινούν λίγο το πράγμα πάνω στο κομμάτι του τουρισμού, με τα καταλήμματα, με τα εστιατόρια και ούτω καθεξής. Είχαμε εκφράσει τις φοβίες μας ότι θα είναι η δυσκολότερη χρονιά διαχρονικά και για τον ελληνικό τουρισμό και για τον παγκόσμιο τουρισμό. Δεν μπορεί επουδενή λόγο να καλύψει το ποσοστό της τουριστικής κίνησης οι Έλληνες ταξιδιώτες όπου για να βρεθούν στην επικράτεια. Ίσως μπορούν να σταθεροποιήσουν ένα αριθμό ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες χρονιές. Να σας θυμίσω ότι το 10% των εισερχόμενων επισκεπτών στους προορισμούς της χώρας είναι οι Έλληνες.
το 10% δηλαδή από την πίτα των ταξιδιωτικών κινήσεων σε σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία είναι οι εγχώριοι επισκέπτες. Άρα δεν μπορεί να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα υπάρχει μια κυκλική οικονομία στην οικονομία του τουρισμού που ενισχύει η πολιτεία, αφού και με το κοινωνικό τουρισμό, από ό,τι γνωρίζετε πολύ καλά, το έχετε καλύψει από την ΕΡΤ και από την εκπομπή σας, δίνουμε μια όθηση στην αγορά. Και ξέρετε ότι δαπανήθηκαν μέχρι τώρα 37 εκατομμύρια περίπου και πάνω, και θα δοθούν κι άλλα από το Υπουργείο Εργασίας για τον κοινωνικό τουρισμό. Στέκομαι όμως και τον τουρισμό για όλους, τουρισμό για όλους του Υπουργείου Τουρισμού, που αυξάνεται ο προϋπολογισμός. Από τα 30 εκατομμύρια διπλασιάζουμε σχεδόν και παραπάνω για τους επισκέπτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην χώρα σε όλους τους προορισμούς, σε πολλά ξενοδοχεία, σε 2.000 καταλήμματα, και μάλιστα τώρα θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα να ενταχθούν και άλλοι. Είναι χιλιάδες, είναι 400.000 περίπου αιτήσεις και πάνω, και θα ικανοποιηθούν οι περισσότεροι από αυτές, οι περισσότερες από αυτές αιτήσεις να ταξιδέψουν σε όλη την επικράτεια, σε τουριστικούς προορισμούς. Αυτό λοιπόν δίνει μια όθηση στην οικονομία, στα εστιατόρια, ναι, στα ταξί, στα καταστήματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που ακούω από πάρα πολλούς ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό κομμάτι, δεν είναι για αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτό που ζούμε δηλαδή σήμερα, είναι για το τι θα γίνει του χρόνου. Τι θα γίνει δηλαδή την επόμενη τουριστική σεζόν. Γιατί προφανώς το γνωρίζετε πολύ καλά, από αυτό το καλοκαίρι κλείνονται τα συμβόλαια της επόμενης σεζόν και για την ώρα φαίνεται τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Κύριε Παπαπίταρα, είναι πολύ μακρινός χρόνος του χρόνου. Για να μιλάμε, όπως είναι χρόνος μακρύς, η επόμενη εβδομάδα, η μεθεπόμενη. Ακούστε, η Βαρκελόνη χαρακτηρίζεται από τα ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία πόλη φάντασμα. Αφήνουν οι επισκέπτες με το συντομότερο δυνατό τρόπο να φύγουν. Γιατί η πανδημία είναι ανάμεσά μας. Δεν έχει απόλυτη ασφάλεια τώρα που μιλάμε. Αν δεν βρεθεί το εμβόλιο, δεν μπορούμε να μιλάμε τι θα συμβεί του χρόνου. Έχω τονίσει ότι αυτή η κρίση, εφόσον προχωρήσει το εμβόλιο και τους επόμενους μήνες είναι πλέον δεδομένο, η κρίση αυτή θα διαρκέσει σε βάθος τριετίας. Από εκεί και πέρα όμως τώρα προχωράμε βήμα-βήμα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθεί όρθια ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας του τουρισμού και κυρίως ο εργαζόμενος. Και επειδή, να ξέρετε κύριε Πιταρά, περίπου το 1/4 σε κάθε προορισμό, το 1/4 των εργαζομένων απασχολείται σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ναι. Είναι ένας δείκτης, για παράδειγμα, να πούμε στην Ρόδο, είναι περίπου 40.000 οι εργαζόμενοι στο τουρισμό γενικότερα και απασχολούνται γύρω στις 11.000. Άρα αυτό το μείωμα υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Αφού το αναφέρετε, με συγχωρείτε, επειδή το αναφέρετε και ξέρετε τώρα, ειδικά ο κόσμος που απασχολείται στο συγκεκριμένο κλάδο, ενδεχομένως να θέλει να ακούσει και κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπάρχουν στα σκαριά σκέψεις, εισηγήσεις, προτάσεις για νέα μέτρα ενίσχυσης των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί, είτε είναι επιχειρηματίες είτε εργαζόμενοι? Μα φυσικά, κύριε Πιταρά, ακούσατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πολλές φορές. Δεν το κάνει προσχηματικά. Το πιστεύει ότι το μεγάλο μας κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο. Είναι ο άνθρωπος του ελληνικού τουρισμού, ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας. Σαφώς σε αυτούς στρέφεται η στήριξη της ελληνικής πολιτείας και της κυβέρνησης. Και το έχουμε πράξει και το προηγούμενο διάστημα, είτε δίνοντας παράταση στο επίδομα ανεργίας, είτε ενίσχυση στις εργασίες τους και στις επιχειρήσεις τους. Και θα το πράξουμε και τον Αύγουστο, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Και αν χρειαστεί, όσο μπορεί η ελληνική πολιτεία, θα στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα επιχειρηματία, τον επαγγελματία στον τουρισμό. Γιατί σε αυτή την κρίση δεν εξαιρείται κανείς. Πρέπει να είμαστε όλοι σύστοιχοι. Και δεν είναι μια υπόθεση που είναι σε κομματικά χαρακόμματα. Είναι μια εθνική υπόθεση και πρέπει να δούμε την ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα. Να σας θυμίσω ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεισφέρει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε μεγάλο ποσοστό. Η Τράπεζα της Ελλάδος σταθμίζει αυτό το ποσοστό στο 25%, αλλά οι επαγγελματίες του τουρισμού ισχυρίζονται ότι είναι πάνω από το 35-40%. Τεράστιο ρήγμα στην ελληνική οικονομία. Άρα πρέπει να στηρίξουμε μέχρι τέλους. Βεβαίως θα το πράξουμε σε όλα τα επίπεδα. Πολλά και άλλα τα παραμένουν τα προβλήματα των εργαζομένων στη Ρόδο. Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, στον απόϊχο της ημερίδας που έγινε με τα εργατικά κέντρα Κρήτης, ενώ ανακοίνωσε πως χιλιάδες συμπολίτες μας παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας και φυσικά δεν μπορούν να ζήσουν με επιδόματα.
Υπάρχει μια πληροφορία και υπάρχει μια δέσμευση ότι τελικά θα καταφέρουμε να δούμε τον Πρωθυπουργό στο διάστημα της επίσκεψής του για τη Χάλκη και μετά την παρέμβαση και του κυρίου Κόνσουλα, ο οποίος ζήτησε και από εμάς στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης να τον δούμε. Εγώ έχω εξουσιοποιηθεί από τους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων της Κρήτης να μεταφέρω τα κοινά προβλήματα τα οποία προέκυψαν και τα κοινά αιτήματα από την διμερίδα που πραγματοποιήθηκε. Αυτό που θα αναφέρουμε στον Πρωθυπουργό είναι κωδικοποιημένα τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι η διόρθωση, είναι τεχνικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουν όλοι οι εποχιακά απασχολούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης, να πάρουν τα 400 ευρώ και να φέρουμε στην δικλίδα που υπήρχε στα 80 ένσημα, τα οποία εμείς ζητάμε με μια τεχνική παρέμβαση το 80 να μεγαλώσει, γιατί στην περιοχή μας δεν έχουμε εργαζόμενους πολλούς που είχαν επιδοτηθεί με 80, έχουμε παραπάνω. Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι πήραν ανεργία από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο. Αυτό σημαίνει γιατί επιδότηση ανεργίας. Γιατί στην περιοχή μας, όπως καλά γνωρίζετε, δεν δουλεύουμε μόνο 3 μήνες και 5 μέρες, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όλοι και στην Κρήτη. Δουλεύουμε και 4 και 4,5 και 5 μήνες. Και στην ουσία τιμωρηθήκαμε γι' αυτό το γεγονός. Άρα το ένα αίτημα είναι αυτό το τεχνικό. Το δεύτερο είναι εν όψη της αξιοποίησης των 70 δις που θα έρθουν στην κυβέρνηση. Ζητάμε μέσα σε αυτά να υπολογιστούν και να ενισχυθούν οι ΑΣΤΕΡ, οι σχολές τουριστικές, με προγράμματα εκμάθησης εργαζομένων στον τουρισμό, ώστε και να απασχοληθούν άνθρωποι και εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά φέτος μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και να μπορέσει η σχολή αυτή να αναβαθμιστεί και να βγάλει έξω ανθρώπους οι οποίοι θα είναι επιστημονικά καταρτισμένοι όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν. Είναι μια πρωτοβουλία κοινή με τα εργατικά κέντρα Κρήτης η αναβάθμιση των σχολών αυτών. Δεν μπορεί τα ιδιωτικά ΙΕΚ να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τα κρατικά, τις κρατικές σχολές. Αυτό επιδιώκουμε σε πρώτη φάση και αυτό θα καταθέσουμε. Και βέβαια, το τελευταίο και μεγαλύτερο αίτημα το οποίο θα επιδιώξουμε να περάσουμε και να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να το κάνει είναι η οικονομική ενίσχυση όλων των εποχιακά απασχολούμενων στο τουριστικό κομμάτι με την επιδότηση ανεργίας μετά τη λήξη της τουριστικής σεζόν. Και μιλάμε μετά τον Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Όλοι οι εποχιακά απασχολούμενοι, χωρίς καμία προϋπόθεση ένταξης, να μπουν στο επίδομα ανεργίας, στο βοήθημα, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής της επόμενης σεζόν. Αυτό είναι το βασικό αίτημα και είναι βασικό διότι έχει να κάνει με την επιβίωσή μας. Με την ένταξη αυτή και χωρίς προϋποθέσεις, όπως είπαμε, ενσύμων, θα καλυφθούν όλοι οι εποχιακά απασχολούμενοι και αυτοί που έχουν να δουλέψει πέδεση. Μιλάμε για ένα αριθμό στη Ρόδο γύρω στους 40.000 εργαζόμενους. Οι ίδιες αναλογίες είναι και στην υπόλοιπη περιοχή και στην Κρήτη. Το ποσοστό είναι το συγκεκριμένο. 40.000 είναι στο Ηράκλειο, 12.000 είναι στο Ρέθυμνο, 15.000 είναι στα Χανιά. Έχουμε τις αναλογίες αυτές, οι οποίες ζητάμε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καμία προϋπόθεση να μπουν στο επίδομα ανεργίας. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα που θα θέσουμε στον Πρωθυπουργό. Θα γίνει συνάντηση. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή, μόλις μας ειδοποιήσουν, ήδη την πρώτη τηλέφωνο μας ειδοποίησαν το Μαξίμου ότι θα μας δεχτούν. Δεν ξέρω λεπτομέρειες περισσότερες, πού θα μας δεχτούν, ποια ώρα θα γίνει. Θα γίνει κατά την άφηξή του, κατά την επιστροφή του. Δεν γνωρίζουμε ακόμα λεπτομέρειες. Το θετικό είναι πάντως ότι καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Κόνσουλα, με δική του παρέμβαση να μας δεχτούν όποια και όποτε γίνει αυτή η συνάντηση, εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα γίνει και η αποτίμηση της διμερίδας, την οποία θα την καταθέσουμε, γιατί είναι ενήμερος μέσα από τον κύριο Κόνσουλα για τα αποτελέσματα και μάλιστα μας τίμησε με την παρουσία ο κύριος Κόνσουλας, την παρουσία του στην διμερίδα. Και θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε μέχρι τελικής δικαίωσης να περάσουμε το αίτημα το βασικό αυτό για την επιδότηση ανεργίας για όλο το χειμώνα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίτευξη γιατί αφορά το σύνολο των εποχιακά απασχολούμενων στην περιοχή μας και μιλάμε για το 99% των εργαζομένων σε αυτό το νησί. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή του διημέρου. Θα σας πω επιγραμματικά ότι ήταν μια πολύ καλή διημερίδα. Αναδείξαμε τα κοινά προβλήματα, δυναμώσαμε τη φωνή μας και τη σχέση συνεργασίας που έχουμε όλο αυτό το διάστημα με τους Προέδρους των Εργατικών Κέντρων όλης της Κρήτης. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που βγήκαν και αυτά που θα καταθέσουμε και στον Πρωθυπουργό, αλλά το βασικό είναι ότι το βασικότερο αποτέλεσμα είναι ο κοινός αγώνας και η κοινή προσπάθεια από εδώ και πέρα, ενεργοποιώντας και οι συνάδελφοι από την Κρήτη, τους δικούς τους βουλευτές,
ώστε από κοινού το αίτημα αυτό προς τον Πρωθυπουργό να φτάσει και να υιοθετηθεί. Ήδη στην Κρήτη αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα, διότι έχουν εδώ και 35 ημέρες, όπως γνωρίζετε, οι οδηγοί του λουστικού λεωφορείου στο Ηράκλειο είναι έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου σε κινητοποιήσεις, διότι δεν έχουν σύμβαση και δεν μπορούν να απασχοληθούν. Εμείς εδώ ευτυχώς έχουμε σύμβαση και μάλιστα σήμερα θα υπογράψουμε ακόμα μία σύμβαση στην περιοχή μας, μία πολύ δυνατή σύμβαση, σύμβαση μεταξύ των οδηγών στα ταξί με τους ιδιοκτήτες. Είναι η πρώτη πανελλαδικά σύμβαση που υπογράφεται. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό και αυτό κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ταξί. Ήδη ο πρόεδρος, ο κ. Κασταντίνης, και τον εφοριαστέ και δημόσια, έχει προαναγγείλει αυτή την υπογραφή μέσα από τα μέσα. Είναι πολύ σημαντική κίνηση γιατί με αυτή την πρωτοβουλία θα αποδείξουμε ότι είμαστε εποχιακά απασχολούμενοι οι οδηγοί στα ταξί, διότι είναι άλλη μια κατηγορία συναδέλφων που δεν έχουν πάρει ένα ευρώ λόγω ότι δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά τους εποχιακό. Ενώ οι σχέσεις εργασίας τους είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο ότι είναι εποχιακή. Με τη σύμβαση λοιπόν αυτή και με την τροπολογία που έχουμε ετοιμάσει, θα πάμε παντού ώστε να αποδείξουμε ότι είμαστε εποχιακοί, για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στα ταξί να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Όπως βέβαια υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα με τους απασχολούμενους στα αεροδρόμια, συναδέλφους, οι οποίοι και αυτοί δυστυχώς δεν φαίνονται πουθενά. Ετοιμαζόμαστε για κάποιες επαφές και κάποιες κινητοποιήσεις ώστε να αναδείξουμε και να μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτούς τους συναδέλφους στις κατηγορίες αυτές στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι εάν ολοκληρωθεί το πλαίσιο αυτό και ενταχθούμε στο επίδομα ανεργίας για τους επόμενους μήνες του χειμώνα, θα είναι μια τεράστια επιτυχία και θα εξασφαλιστούν πάρα πολλά δικαιώματα. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, είχαμε και επίσκεψη στο Δημαρχείο και στην Περιφέρεια. Στον Δήμαρχο, με τους αντιδημάρχους συναντηθήκαμε τον κύριο Καμπούρη, τηλέμαχο, και τον κύριο Καρίκη. Τους μεταφέραμε το ήδη κατατεθειμένο αίτημα στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για μείωση στους λογαριασμούς και την έκπτωση στους λογαριασμούς ίδρευσης πάνω σε πλαίσιο το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά, όπου η μείωση στους λογαριασμούς ίδρευσης έχει φτάσει στα 60% για τους μακροχρόνια ανέργους, για τους εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία και για αυτούς που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα εργασία στο επόμενο διάστημα. Κατά την ενημέρωση των συντακτών, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά θέματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως ανοίγει από σήμερα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα Γέφυρα. Το κράτος θα επιδοτεί για 9 μήνες σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία των πληγέντων από τις συνέπειες του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της οικονομίας, ανοίγει από σήμερα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα Γέφυρα. Το κράτος θα επιδοτεί για 9 μήνες σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία των πληγέντων από τις συνέπειες του κορονοϊού. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληγέντων και παρέχει επιδότηση τόσο για εξυπηρετούμενα όσο και για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό σε αντίθεση με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης που επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/1/2018. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του δεύτερου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής και θα ακολουθήσει και τρίτος κύκλος ύψους λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ώστε η ρευστότητα των επιχειρήσεων να ενισχυθεί συνολικά μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή 2 ανέρχεται σε 89.729, στους οποίους έχει καταβληθεί χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1.259.000.000 ευρώ. Συνολικά, από το πρώτο και το δεύτερο κύκλο έχουν ήδη καταβληθεί 1.861.000.000 ευρώ. Η πρόσφατη ανακοίνωση της αύξησης της πληρότητας στα πλοία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πραγματικότητα της αύξησης των κρουσμάτων και αποτελεί μια επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία απόφαση, δήλωσε ο Τομέαρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός. Την ίδια ώρα, ο κ. Σαντορινιός κάνει λόγο για επιλογή μετατόπισης της υποχρέωσης προστασίας από τον ιό στους επιβάτες και για προσβλητικές σκηνές για τη χώρα πάνω στα πλοία που καταδεικνύουν απόλυτα την ανικανότητα της κυβέρνησης και την παντελή έλλειψη σχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας
στον τομέα της ακτοπλοείας και της διασύνθεσης των νησιών. Ο κ. Σιντορινιός αναφέρει ότι η κυβέρνηση, πέρα από κάθε λογική και ενάντια στα αναγκαία μέτρα προστασίας, αύξησε την πληρότητα των πλοίων σε 80-85% αντί να εφαρμόσει ένα σχέδιο, όπως από την αρχή ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ από το Υπουργείο, για την αύξηση των δρομολογίων ανά προορισμό, ώστε να αντιμετωπιστεί με επάρκεια η αυξημένη ζήτηση προς τους νησιωτικούς προορισμούς με σεβασμό στη δημόσια υγεία. Αναφορικά με το προσφυγικό μεταναστευτικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των συντακτών σημείωσε πως το τελευταίο τετράμινο παρατηρείται σημαντική μείωση μεταναστευτικών ροών στα νησιά και ότι συνεχίζεται σταθερά η αποσυμφόρηση των νησιών με μεταφορές προσφύγων μεταναστών στην ενδοχώρα. Η κυβερνητική πολιτική αναπτύσσεται σε συγκεκριμένους άξονες. Μείωση των μεταναστευτικών ροών, αποσυμφόρηση νησιών, επίσπευση διαδικασιών ασύλου, δημιουργία κλειστών δομών, επιστροφές. Το τελευταίο τετράμινο, Απρίλιος-Ιούλιος, παρατηρείται σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών στα νησιά, που φτάνει το 93,12%. Είχαμε συνολικά 850 αφίξεις έναντι 12.363 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Οι αφίξεις στοιχείο, την Κο και τη Λέρο, ήταν μηδενικές. Στη Λέσβο ήταν μειωμένες κατά 85%. Στη Σάμο καταγράφηκε μία αύξηση με 8 άτομα σε 4 μήνες. Παράλληλα, συνεχίζεται σταθερά η αποσυμφόρηση των νησιών, καθώς το τετράμινο Απριλίου-Ιουλίου 2020 υπήρξε αύξηση κατά 354,42% στις μεταφορές προς την ενδοχώρα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Έφτασαν στις 11.295 έναντι 3.186 πέρυσι. Ιδιαίτερο σημαντική είναι η αποσυμφόρηση στη Μόρια, η οποία σήμερα έχει 13.941 διαμένοντες έναντι 18.615 στις αρχές του χρόνου. Κατά συνέπεια, καθώς οι ροές στη Λέσβο το 2020 ήταν 3.922, έχει αποσυμφορηθεί κατά 8.596 άτομα ή ποσοστό 46% των αρχικά διαμενόντων. Η κυβέρνηση θέτει ως επόμενο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις δομές, προς όφελος τόσο των διαμενόντων όσο και των τοπικών κοινωνιών. Τέλος, σημειώνουμε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 130 εκατομμύρια ευρώ της κατασκευής των νέων δομών σε Σάμο, Κο και Λέρο. Πολύ κακή παραμένει η οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, καθώς η κρίση με την πανδημία του κορονοϊού κατάφερε ένα μεγάλο πλήγμα στη ροή πληρωμών των λογαριασμών. Για το θέμα μίλησε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, κ. Βασίλης Μανέτας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ζήτησε δάνειο από το Δήμο Ρόδου άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η περίοδος της πανδημίας έχει πλήξει σημαντικά την η οικονομική ρευστότητα της επιχείρησης. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται. Τα μέσα μηνύα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου και εις πράξεις μας είναι γύρω στις 800.000. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, κάνουμε και μέσα από τη συχνότητα σας μία έκκληση στους δημότες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για να μπορεί και η ΔΕΙΑΡ να παρέχει αυτό το κοινωνικό αγαθό αδιάλειπτα και με τις συνθήκες που πρέπει. Εμείς ως επιχείρηση και αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που περνάει η κοινωνία της Ρόδου, έχουμε προβεί σε διάφορες διευκολύνσεις, όπως έχουμε πάρει την απόφαση για την έκπτωση συνέπειας και σε όσους οι δημότες μας έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες όφειλές τους σε μια έκπτωση της τάξης του 12%. Πρέπει όμως όλοι να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε εντάξει απέναντι στην ΔΕΙΑΡ, γιατί δεν μπορεί κάποιοι δημότες να είναι χρόνια συνεπείς και κάποιοι να είναι χρόνια, ας πούμε, από τους κακοπληρωτές. Αντιλαμβανόμαστε, όπως σας έχω πει, και τις δυσκολίες. Κάνω μια ίστατη έκκληση σε όλους τους δημότες να ανταποκριθούν. Εμείς
αντιλαμβανόμενοι, όπως σας είπα, τις δυσκολίες, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μάλλον επεκτείνει την διευκόλυνση των ρυθμίσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει δυνατότητα είτε 10 είτε 20 ρυθμίσεων ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες. Επίσης, στους μεγαλοφυλέτες, σε σχέση με τα νοικοκυριά όπου θα υπάρχει μια σχετική ανοχή, με τους μεγαλοφυλέτες αυτή η ανοχή θα τερματιστεί, γιατί πρέπει και η επιχείρηση να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της. Όπως γνωρίζετε, τα μοναδικά έσοδα της επιχείρησης είναι από τις εισπράξεις των καταναλωτών. Και επειδή μας απασχολεί έντονα η οικονομική πορεία της επιχείρησης, θα αιτηθούμε και από το Δήμο στα πλαίσια μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μια ενίσχυση στην ρευστότητά μας, της ρευστότητάς μας της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Υπάρχουν προβλήματα, όμως τα αντιμετωπίζουμε άμεσα. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επάρκεια νερού και στις προβληματικές περιοχές της Νότιας Ρόδου, τον τελευταίο καιρό έχουν βγει συνεργεία μας, γιατί θα ήθελα να σας πω ότι εντοπίζουμε πάρα πολλές παράνομες συνδέσεις. Σε αυτό είμαστε αμιλικτοί. Επιβάλλουμε το πρόστιμο που απαιτείται και αναγκάζουμε αυτούς τους παράνομους υδρολήπτες να έρθουν να κάνουν μια αίτηση για νόμιμη υδροδότηση, η οποία όμως νόμιμη υδροδότηση θα γίνει αφού πρώτα πληρωθεί το πρόστιμο και στη συνέχεια η υδροδότηση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ίδρυυσης. Πιστεύω ότι στον Αρχάγγελο έχουμε βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση. Έχουμε αλλάξει τη στρατηγική μας, θα έλεγα, στην αποκατάσταση των βλαβών, και εκεί που εντοπίζονται συνεχείς βλάβες κάνουμε μια αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου, αντί να κάνουμε τις μικροπαρεμβάσεις αυτές με τις σέλες, όπως λένε οι υδραυλικοί. Και νομίζω και από τα μηνύματα που έχω και από τους τοπικούς ότι έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τη βδομάδα που μιλάμε προχωράμε στη σύνδεση της νέας γεώτρησης με την δεξαμενή των Αγίων Θεοδόρων, να δίνουμε και εκεί ακόμη περισσότερα 40 κυβικά περίπου την ώρα περισσότερο νερό, για να εξασφαλιστεί και η υδροδότηση των υψηλών περιοχών, οι οποίες έχουν ένα χρόνιο πρόβλημα. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι υπήρχε μία περιοχή που εδώ και χρόνια είχε ένα πρόβλημα μη υδροδότησης. Συνδέσαμε ένα καινούριο πιεστικό στην περιοχή εκεί του Κέντρου Υγείας Αρχαγγέλου και αυτή η περιοχή από τον προηγούμενο μήνα περίπου μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζει επί αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας. Εμείς είχαμε προβεί στο διαγωνισμό για να προμηθευτούμε σωλήνες και να συνδέσουμε από το υδραγωγείο την περιοχή της Νότιας Ρόδου, της Λίνδου, τα Λοθιάρικα, αυτές οι περιοχές που εμφανίζουν πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, η γραφειοκρατία στην Ελλάδα και η νομοθεσία δεν σου επιτρέπει να δράς στο χρόνο που πρέπει και όπως τα έχεις προγραμματίσει. Ένας από τους διαγωνιζόμενους, ο οποίος δεν είχε ανακηρυχθεί ως μειοδότης, κατέθεσε μία ένσταση, έχει πάει η υπόθεση στην ΑΕΠ και περιμένουμε την εκδίκασή της για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οι υπότες της Ρόδου, της Γαλάζιας Γέφυρας, τα παιδιά που μαθαίνουν να μη σωπαίνουν, έλαβαν μέρος σε μια συνδιοργάνωση του Θεατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και του ΔΟΠΑΡ. Για την πρωτότυπη αυτή δράση μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου η εκπαιδευτικός θεατρολόγος, κυρία Δίκη Θεολόγη. Είμαστε ο Θεατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου και σε μια συνδιοργάνωση με τον ΔΟΠΑΡ ήρθαμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε εδώ πέρα τον κόσμο και τα μικρά παιδιά για το C-Track, περί τίνος πρόκειται, για τη χρήση του και για την προστασία που μπορεί εμείς οι ίδιοι να παρέχουμε σε αυτή την κατασκευή, την πολύ σημαντική κατασκευή. Ήρθαμε με ένα concept και να παίξουμε τους υπότες της Γαλάζιας Γέφυρας. Η Γαλάζια Γέφυρα είναι το C-Track εδώ πέρα που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου. Και επειδή είδαμε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη γνώση και ενημέρωση για την χρήση της συγκεκριμένης κατασκευής, ήρθαμε εδώ να ενημερώσουμε τα παιδιά ειδικότερα, και λέω τα παιδιά γιατί από τα παιδιά
ξεκινάει και η παιδεία. Τα παιδιά ενημερώνουν τους μεγάλους όταν δεν ξέρουν οι μεγάλοι. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα κάτω και παρακολουθούμε σήμερα που είμαστε εδώ είναι ότι και Έλληνες και ξένοι όμως κάνουν μια σχετική κατάχρηση της κατασκευής εδώ πέρα, της ράμπας, που είναι ειδικά, μια ειδική κατασκευή για τους ανθρώπους που κινούνται με διαφορετικό τρόπο προκειμένου να μπορούν να εισέλθουν στην τράπεζα, στην θάλασσα. Τράπεζα ψυχαγωγίας, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου στην τράπεζα. Ναι, και είδαμε λοιπόν ότι γίνεται μια κατάχρηση. Πήγαμε εμείς, ενημερώσαμε πάρα πολύ ευγενικά, είπαμε και στα παιδάκια άμα θέλουν να συμμετέχουν έτσι στο ταξίδι αυτό που θα κάναμε σήμερα στο παιχνίδι. Πολλά παιδιά ήρθαν και παίξανε μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όταν τα βάζεις με το παιχνίδι και τα διδάσκεις κάτι τόσο πολύ σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό στο να μπορέσουμε εδώ στο νησί να συντηρήσουμε αυτή την κατασκευή. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν και ειδικά μέσα από μια βιωματική δράση. Ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν η ομάδα, παίξαμε κάτω. Το κόνσεπτ ήταν ότι τα πουλιά κατέβηκαν, πετούσαν ψηλά, είδαν αυτή την ωραία γέφυρα και κατέβηκαν να ρωτήσουν περί τίνος πρόκειται. Είδαμε λοιπόν ότι πολλά παιδιά ήξεραν, πολλά παιδιά δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού τα ενημερώσαμε και μαζί προσπαθήσαμε και τους χρήσαμε υπότες της γαλάζιας γέφυρας μέσα από παιχνίδια και διάφορες δοκιμασίες, προκειμένου οι ίδιοι να μάθουν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν με ευγένεια πάντα τον κόσμο όταν βλέπουν ότι γίνεται κατάχρηση της κατασκευής να μπορούν να την προστατεύουν. Αυτό κάναμε και ευχαριστούμε θερμά και το ξενοδοχείο Ιβίσκους εδώ πέρα γιατί μας έκανε την παροχή του χώρου και προσοικιαστήσαμε μια μικρή μικροφωνική. Λυπούμαστε αν δημιουργήσαμε κάποια αναστάτωση σήμερα Κυριακή. Μια ωρίτσα κράτησε η δράση 11-12. Όντως δημιουργήθηκε μια μικρή αναστάτωση εδώ πέρα λόγω της φασαρίας. Όμως ο σκοπός είναι σημαντικός, είναι σπουδαίος. Ζητάμε την κατανόησή σας και ευχαριστούμε που την είχαμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αιγαίου TV. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας απόψε στις 12 από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.